είστε εσείς που αποφασίζετε εδώ μέσα ή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για το υποχρεωτικό του εμβόλιο? Ποιοι είμαστε εμείς που αποφασίζουμε για 10 εκατομμύρια κόσμου εδώ μέσα, χωρίς να είμαστε επιστήμονες, όταν οι επιστήμονες αντιδρούν? Για πείτε μου εσείς, υποχρεωτικό, προαιρετικό το αντιλαμβάνομαι, όποιος θέλει πάει και το κάνει. Γιατί σιώνει και καλά, υποχρεωτικό? Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, δεν συμφωνούμε και είμαστε αντίθετοι με την άμεση ή έμεση υποχρέωση εμβολιασμού. Είμαστε εντελώς αντίθετοι με την άμεση ή έμεση υποχρέωση εμβολιασμού. Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι η ελληνική λύση είναι αντίθετη στην άμεση και έμεση υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Σέβεται την ελεύθερη βούληση σε ό,τι αφορά τον εαυτό μας, παύλα το σώμα μας. Σας ευχαριστώ. Η ελληνική λύση είπε όχι στον εμβολιασμό. Η ελληνική λύση στο άρθρο του εμβολιασμού ψήφισε όχι. Που είμαστε φύση και θέση και πρόγραμμα και το φωνάζουμε τόσα χρόνια κατά των μαζικών εμβολιασμών. Είπαμε λοιπόν όχι στον εμβολιασμό. Ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, το τόνισε χθες σε αυτή την αίθουσα, μιλώντας με στοιχεία σοβαρά και περιστατωμένα. Είμαστε εναντίον της υποχρεωτικότητας του εμβολίου. Τονίζω και πάλι, είμαστε εναντίον της υποχρεωτικότητας του εμβολίου, είτε έμεσης είτε άμεσης. Άρθρο δεύτερο. Άρθρο 32 και 33. Είμαστε αντίθετοι, κύριε, σε ελληνική λύση. Δεν μπορείτε να κάνετε ένα εμβόλιο υποχρεωτικό με βάση την ατομική συνταγματική ελευθερία. Το σώμα είναι δικό μου και αποφασίζω εγώ, κανείς άλλος. Θέλει προσοχή ιδιαίτερα το εμβόλιο από όλους μας. Και όσοι επιμένουμε στο να κάνουν, αλλά κυρίως και αυτοί που λένε να μην το κάνουν. Θέλει προσοχή οι επιστήμονες να μιλήσουν, αλλά να μιλήσουν. Να μιλήσουν.